Η ανάδειξη των μινωικών ανακτόρων, της Κνωσού, της Φεστού, της Ζάκρου, των Μαλίων, της Κηδονίας και της Ζωμήθου, καθώς και η ένταξή τους στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, αποτελεί στοίχημα για το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο εντείνει τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Δουλεύουμε με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης και κοινές χρηματοδοτήσεις, προκειμένου να ετοιμαστεί ο φάκελος που θα κατατεθεί στην UNESCO, υπολογίζουμε ότι αυτό θα χρειαστεί περίπου 2 χρόνια, να κατατεθεί στην UNESCO για ένταξη στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το θέμα των ανακτορικών συγκροτημάτων της Κρήτης είναι ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο το Υπουργείο, αλλά και προσωπικά τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά την αγάπη του για την Κρήτη. Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στα μινωικά ανάκτορα που πρέπει να ενταχθούν στο καλεντάρι της UNESCO. Είναι 6 αυτές τις προτάσεις που η κυρία Υπουργός και γνώση έχει και θέλει να στηρίξει και τον πολιτισμό και την Κρήτη. Για το ζήτημα της Πιναλόγκας, η Υπουργός δήλωσε ότι θα επανυποβληθεί ο φάκελος μετά την αρνητική εισήγηση της ΥΚΟΜΟΣ, εξέλιξη που σχολίασε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο οποίος παρακολουθεί στενά το θέμα, το οποίο χαρακτηρίζει ως εθνικό. Έχω στα χέρια μου τις εισηγήσεις όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες έχουν μελετήσει επισταμμένως την πολυσέλιδη έκθεση του ΥΚΟΜΟΣ και η εισήγησή τους είναι να αποσυρθεί προσωρινά ο φάκελος, να επαναπροσδιοριστούν κάποια σημεία τα οποία θέτει στην έκθεσή του το ΥΚΟΜΟΣ και να επανυποβληθεί. Περιμένω λοιπόν τις τελικές τους αποφάσεις, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουν ακόμα ληφθεί το πώς θα το διαχειριστούμε συνολικά το θέμα. Το επίσης σημαντικό το οποίο συζητήσαμε πια είναι ο τρόπος υλοποίησης της σύμβασης παραχώρησης των 2,5 εκατομμυρίων που έχουν δοθεί για τη μεταφορά του ρεύματος, του νερού και του βιολογικού καθαρισμού επάνω. Πρέπει να γίνει μια προγραμματική σύμβαση για να προχωρήσουν τα θέματα αυτά. Και τέλος, ζήτησα ενημέρωση για το μουσείο. Φαίνεται ότι του χρόνου ο Άγιος Νικόλαος θα έχει ξανά μουσείο. Η δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών με την παράλληλη αξιοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του νησιού, όπως τοπικής γαστρονομίας, καθώς και η υλοποίηση έργων πολιτισμού, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης Υπουργού με τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης. Η δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών, η ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, η δημιουργία μουσείων, αλλά και η άειλη πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα κεφάλαιο το οποίο δίνει τεράστια προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν. Για τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού στο Δήμο Μαλεβιζίου, ενημέρωσε την Υπουργό ο Μενέλαος Μποκέας. Και έχουν σχέση τόσο με το ενετικό φρούριο του Παλαιοκάστρου και το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Έχουμε μια μελέτη η οποία χρειάζεται κάποιες μικρές τροποποιήσεις για να το εντάξουμε και σε κάποια χρηματοδότηση στο άμεσο μέλλον. Τον πύργο των Καλλιεργών στη Ροδιά, που είναι ένα εξαιρετικό, ένα καταπληκτικό μνημείο της ενετικής περίοδου. Τα βυζαντινά μνημεία που έχει περιοχή στο σύνολό της σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας.